είσαι. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτω να φτάσεις στη μακαρία ζωή, τη πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας ίσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Αγνή και Άκραντος Παρθένος, η Θεόνα φράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρεθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνία αναπαύσεως, των πεσόντων κατά την τοπική εισβολή αξιωματικών και οπλητών της Ελβίκη, και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον δικαιακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών επισώμετο. Του Κυρίου δεηθώμετο. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο τον θάνατο καταργήσας, το διάβολο καταπατήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των πεσόντων, αξιωματικών και οπλητών της Ελζήτη κατά την τουρκική εισβολή. Και τάξον αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα του παραπτών πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος, που και στην άνθρωπος σου ζήσετε και ουχα αμαρτήσεις, συγκαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο λόγος σου η αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού αξιωματικών και οπλητών, της Ελβίκη των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, εσύ το ανάρκο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσεις νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου, του τετραημέρου και τας ψυχάς του και τιμημένων δούλων σου, εν σκηνές δικαίων τάξε εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε. Αυτό συγχωρήσε ημάς ελέησε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή μου. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή μου. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή μου. Αιωνία η μνήμη. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κατάφυση Στεφάνου, ο Κύριος βουλευτής Δρεβανών. Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών.
Ο κύριος Δήμαρχος Γραβανών. Κύριος Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Γραβανών. Ο κύριος εκπρόσωπος της ΕΛΔΙΚ Γραβανών. Ο κύριος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Γραβανών. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Φρούραργε, κύριε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γραβανών, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Υποψήφιε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολεμιστές, 49 χρόνια πέρασαν. Όλες αυτές οι μέρες είναι μέρες πολύ δύσκολες για όλους μας. Είναι μέρες μνήμης, σεβασμού, ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τους ήρωές μας και στις οικογένειές τους. Αδέλφια μας, δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Κάθε μέρα είστε πάντα μαζί μας, στις καρδιές όλων μας. Θυσιαστήκατε, δώσατε τη ζωή σας για τη μαρτυρική Κύπρο μας, για έναν άνισο αγώνα. Η αιωνία σας η μνήμη. Ευχαριστώ. Λόγους ζέστης δεν χρειάζεται περισσότερο. Μέρα μνήμης η σημερινή για όλο το έθνος των Ελλήνων. Τιμούμε τους αγωνιστές και τους πεσόντες που έδωσαν τον αγώνα και το αίμα τους για την μαρτυρική Κύπρο, για την Κύπρο μας. Τα Γρεβενά άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτόν τον αγώνα. Αρκετοί συμπατριώτες μας πολέμησαν, τίμησαν με την παρουσία τους τον εθνικό αγώνα, αλλά και πάρα πολλοί και αρκετοί τίμησαν με το αίμα τους την όλη προσπάθεια για την μαρτυρική μας Κύπρο. Οφείλουμε να μην τους ξεχάσουμε ποτέ, να τιμούμε τον αγώνα τους, να τιμήσουμε το αίμα τους και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές την ιστορία, γιατί είναι χρέος δικός μας και όλων των ανθρώπων που ασχολούνται είτε με τα κοινά είτε όχι, να μάθει νέα γενιά για το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρώνονται σήμερα 49 χρόνια από τον Ατήλα. Η τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, στη μαρτυρική μας Κύπρο, απαιτεί δικαίωση. Χρέος μας όλων είναι να υπενθυμίζουμε και να θυμίζουμε όλους, σε όλους ότι η Κύπρος απαιτεί δικαίωση στις ψυχές, στις μνήμες αυτών των ανθρώπων. Η Ελλάδα αποτελεί χρέος της να στηρίζει γεωστρατηγικά και πολιτικά και γεωπολιτικά τη μαρτυρική μας Κύπρο. Εμείς τιμήσαμε και μνημονεύσαμε τους συμπολίτες μας που έδωσαν τη ζωή τους για την ελεύθερη Ελλάδα και την ελεύθερη Κύπρο. Αιωνία τους η μνήμη. Η
Μέρα μνήμης, μέρα τιμής για όλους αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν για την ελευθερία της αδελφής μας Κύπρου. Υπήρξαν αρκετοί Γρεβενιώτες οι οποίοι πολέμησαν και είναι εν ζωή ακόμα και τώρα. Ο Δήμος είχε ιερή υποχρέωση εδώ και χρόνια για να δημιουργήσει αυτό το μνημείο και κάθε χρόνο όπως και σήμερα τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους καταθέτουν τα στεφάνια και κρατώνοντας όλες τις διαδικασίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ένα άλλο το πρόβλημα εδώ και 49 χρόνια να αγωνιστούμε όλοι μαζί και να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μείνει μια Κύπρος ενιαία και ελεύθερη.